Ήταν μία από τις κορυφαίες του λαϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού, με πολυτάραχη ζωή και ανήσυχο πνεύμα. Η Σωτηρία Μπέλου, λίγο πριν το 1950, συνεργάζεται με τον Μαμακάρη και εκεί ξεκινά η εποχή της φτώχειας για την ίδια. Για να επιβιώσει, πλένει σκάλες, ξεφορτώνει λεωφορεία. Τις νύχτες κοιμάται σε βαγόνια και παγκάκια. Με τα λίγα της λεφτά αγοράζει παπούτσια και κουβέρτες. Τελικά θα καταφέρει να νοικιάσει μια μικρή κάμαρα στην οδό Αβάτων, στο Περιστέρι, και να αγοράσει μια κιθάρα, όνειρο που το είχε από παιδί. Η ιστορία είναι γνωστή και η Μπέλου γίνεται διάσημη και αγαπητή. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν κρατάει λεφτά στα χέρια της, τα παίζει όλα στα χαρτιά, ακόμη και στα τελευταία της στο νοσοκομείο, βγαίνει κρυφά για να πάει στη λέσχη. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 είναι πλέον παύτωχη και χωρίς δουλειά. Για να επιβιώσει, πουλάει κασέτες με τα τραγούδια της στην Ομόνοια. Έχει ένα καρότσι και ζητά τους περαστικούς να τη βοηθήσουν, αγοράζοντας τις κασέτες και τα τσιγάρα που πουλούσε. Όταν την αναγνωρίζει ένας δημοσιογράφος, γίνεται θέμα στις εφημερίδες. Το κράτος τη βοηθά και η Μπέλου μπαίνει στο νοσοκομείο, όπου και πεθαίνει το 1997. Λίγοι γνωστοί τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία, ανάμεσά τους και ο παλιός πολιτικός και φίλος Αρίλαος Φλωράκης, που της κράτησε το χέρι ενάντια στον καρκίνο. Έφυγε φτωχή, αλλά με ελεύθερο πνεύμα. Γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου του 1921 στο χωριό Δροσιά, κοντά στη Χαλκίδα. Παντρεύτηκε σε πολύ μικρή ηλικία. Ο άντρας της ήταν μέθυσος, ενώ κατά τη διάρκεια ενός από τους ξυλοδραμούς η Σωτηρία έριξε βιτριόλι στο πρόσωπό του. Γι' αυτό το γεγονός καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλακή, από τα οποία εξέτησε 6 μήνες. Μετά την αποφυλάκησή της επιστρέφει στην οικογένειά της, αλλά μετά από προστριβές με τους δικούς της μετακομίζει στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1940, ακριβώς με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου και δίνει μόνο αγώνα για την επιβίωση. Συμμετέχει ενεργά στην Εθνική Αντίσταση με το ΕΑΜ. Έλαβε μέρος στη μάχη της Αθήνας το Δεκέμβριο του 1944, τραυματίστηκε και στη συνέχεια αντιμετώπισε τις συνθήκες φυλακής και της απομόνωσης μαζί με χιλιάδες άλλους αγωνιστές και αγωνίστριες. Το 1947, μετά την απελευθέρωση και αφού είχε γνωρίσει την αγριότητα και τις εμφυλιοπολεμικές διώξεις, γνωρίζεται και ξεκινάει τη συνεργασία της με τον Βασίλη Τσιτσάνη, τα τραγούδια του οποίου είναι τα πιο σημαντικά του ρεπερτορίου της. Το 1948 μια ομάδα φανατικών ακροδεξιών εισήλθαν στο χώρο που τραγουδούσε και την ξυλοκόπησαν, χωρίς ούτε η μουσική ούτε ο ίδιος ο Τσιτσάνης να τολμήσουν να σηκωθούν από τις καρέκλες τους. Παρ' όλα αυτά, σύντομα αναγνωρίζεται ως μια από τις καλύτερες ερμηνεύτριες στα ρεμπέτικα. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της είναι η Συννεφιασμένη Κυριακή, τα Καβουράκια και όταν πίνει στην Ταβέρνα του Βασίλη Τσιτσάνη, με τις οποίες καθιερώθηκε στον χώρο της λαϊκής μουσικής. Πέραν του Τσιτσάνη, συνεργάστηκε και με πολλούς άλλους συνθέτες, μεταξύ των οποίων Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Απόστολος Καλδάρας. Η καριέρα της γνώρισε κάμψη στις αρχές της δεκαετίας του 60, όπως το 1966 επανήλθε έπειτα από συνεργασίες της με σύγχρονους έντεχνους συνθέτες όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Ηλίας Ανδριόπουλος και ο Δήμος Μούτσης. Μέχρι τη δεκαετία του 1980 εξακολουθεί να συνεργάζεται με τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες της λαϊκής και της ρεμπέτικης μουσικής σε πολλές συναυλίες και ηχογραφήσεις. Προτιμούσε το ίδιο φύλλο, όπως είχε πει η ίδια, μια εποχή που αυτό ήταν αδιανόητο. Υπέστη κατά καιρούς διάφορες κρίσεις με προβλήματα αλκοολισμού, ενώ ήταν εθισμένη και στο τζόγο. Το Μάρτιο του 1993 αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας με πνευμονικό εμφύσημα, οπότε και διαγνώστηκε ότι έπασχε από καρκίνο του φάρυγγα.
Λόγω των οικονομικών προβλημάτων της έφτασε σε σημείο να ξεπουλάει τους δίσκους της στην Ομόνια. Ξεπουλούσε μέσα σε μια ώρα. Κατά την νοσηλεία της στο νοσοκομείο Σωτηρία το 1994 έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Κακαουνάκη στο επαυτοφόρο μιλώντας με δυσκολία λόγω του καρκίνου. Ύστερα από λίγους μήνες έχασε τη φωνή της, ενώ η μόνη που ήταν δίπλα της ήταν τα νύψια της. Το Μάρτιο του 1996 εμφανίστηκε σε συνέντευξη στην Ανά Παλετσάκη στην Πέμπτη Παρουσία. Απεπίωσε στις 27 Αυγούστου του 1997 στο νοσοκομείο Μεταξά. Στην καριέρα της, στην πολύχρονη καριέρα της, από τα μέσα του 1940 ως τα μέσα του 1990, συνεργάστηκε με σημαντικούς συνθέτες, μεταξύ των οποίων ο Βασίλης Τσιτσάνης, Γιώργος Μητσάκης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Μανώλης Χιώτης, Δημήτρης Γκόγκος, Στέλιος Κερομίτης, Πάμπης Μπακάλης, Τάκης Λαβίδας, Μαρίνος Γαβριήλ, Αργύρης Κουνάδης, Ηλίας Ανδριόπουλος, Δήμος Μούτσης, Γιάννης Μαρκόπουλος, Σταύρος Ξαρχάκος, Διονύσης Σαββόπουλος, Νίκος Μαμαγκάκης, Βασίλης Δημητρίου και Δημήτρης Λάγιος. Είχε και πολλές, φυσικά είχε βγάλει πολλούς δίσκους. Ξεκίνησε το 1966 τα ρεπέτικα της Σωτηρίας Μπέλου, το 1967 αρχόντισα, το 1968 τα ρεμπέτικα της Σωτηρίας Μπέλ νούμερο 2, το 1968 Αναστανάζει ο Μπαγλαμάς, το 1969 τα ρεμπέτικα της Σωτηρίας Μπέλ νούμερο 3, το 1971 τα ρεμπέτικα της Σωτηρίας Μπέλ νούμερο 4, 1971 πρόδρομο Σαουσάκη Σωτηρία Μπέλου, 1973 Δεν περισσεύει υπομονή, 1973 τα μεγάλα ρεμπέτικα της Σωτηρίας Μπέλου, 1974 το ρεπέτικο Περιβόλι, 1974 η Σωτηρία Μπέλου τραγουδάει Τσιτσάνη, επίσης την ίδια χρονιά τα παλιά του Καπλάνη, το 1975 10 χρόνια κομμάτια, το 1976 η αρχόντισσα του ρεμπέτικου και Σεργιάννη στον Παράδεισο, η μεγάλη του ρεμπέτικου νούμερο 5, Χαλάλη σου το 1977 και αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλου, 1979 Σωτηρία Μπέλου νούμερο 9 και 1980 Σωτηρία Μπέλου νούμερο 10. 1980 Λαϊκά Προάστια, 1971 Φράγμα, 1983 Ο Άι Λαός, 1984 Πριν το Χάραμα και Περάστε Κόσμε, αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλου, Άνοιξε Πόρτα στη Ζωή το 1985, Ξένες Πόρτες επίσης την ίδια χρονιά, Η Χρυσή Εποχή νούμερο 10 το 1985, το 1986 Το Ποτάμι, 1987 40 χρόνια Μπέλου, Ρέστη και Πατήρηδες το 1987, η Ρεμπέτησά μας το 1990, όταν μου μιλάς το 1991 και γεια σας που πέφτουν τα σύνορα, τα λαϊκά της Σωτηρίας Μπέλου, το 1994 μεγάλες επιτυχίες, το 1995 τα ποτρέτα της Μήνος νούμερο 6 και τελευταίος της δίσκος η Σωτηρία Μπέλου μετά το ρεμπέτικο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Γεια και χαρά σε όλους.